τα πνευματικά ή κοσμικά ή πολιτικά, έστω με τους δικούς τους σκοπούς και τα δικά τους πράγματα. Για να πορεύονται το δικό τους τρόπο, τους τον αφήνουμε αυτόν τον τρόπο, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, πραγματικά. Θα επανέλθουμε στην αγωνία της Γεθσημανής και θα πάμε στον 42ο στίχο του 22ου κεφαλαίου του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που λέγει «Λέγον Πάτερ», κάνει την προσευχή του ο Χριστός, γονατίζει στα γόνατα και προσεύχεται «Λέγον Πάτερ, η βούλη παρενεγγύν τούτο το ποτήριο να βεμού, πλην μη το θέλημά μου, αλλά το σώον γινέστο». Να πάρεις από μένα, παρακαλεί ο Κύριος τον Θεό Πατέρα, Κύριος Ιησούς Χριστός, Θεάνθρωπος Χριστός, παρακαλεί τον Θεό Πατέρα να πάρει το ποτήριο του μαρτυρίου από πάνω του. Το ποτήριο αυτό είναι πικρότετο και ο Ιησούς Χριστός ως Θεός αποφασίζει να το πει. Αλλά εδώ εκφράζεται ως άνθρωπος. Κάθε άνθρωπος μπροστά σε τέτοια μεγάλη μαρτυρική ευθύνη λυγίζει, αν και ο Χριστός δεν έχει κανένα διαβλητό πάθος. Φαίνεται το ανθρώπινο το στοιχείο λυγίζει ενώπιον του πάθους, ενώπιον αυτού που ξέρει ότι θα έρθει. Εμείς δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Δεν ξέρουμε πώς πολευόμαστε στη γη και γι' αυτό είναι πρέπον και αγαθό και ευλογημένο και όμορφο να προσευχόμεθα για τα προβλήματα τα οποία έχουμε σε τούτη την γη. Αλλά στην προσευχή, αδελφοί μου, να αφήνουμε τον Κύριό μας να ομιλήσει. Μην ομιλούμε μόνο εμείς. Μην κουράζουμε το νου μας, μην κουράζουμε την ύπαρξή μας ομιλώντας. Μην βατολογούμε σαν τους Φαρισαίους. Μην ξεφεύγουμε στον τρόπο που προσευχόμαστε, αλλά είναι, να είναι το τρόπος ταπεινός, ορθόδοξος, ήρεμος και ησύχιος. Και να καταλήγουμε πάντα στην προσευχή, Κύριε, επειδή εγώ δεν ξέρω όλες τις λεπτομέρειες των πραγμάτων γύρω μου και των ανθρώπων που με περιβάλλουν, σε παρακαλώ να γίνει το δικό σου θέλημα. Όχι να γίνει το δικό μου, αλλά το σον θέλημα γινέστο. Το λέει ο Κύριος με απόλυτη υπακοή προς τον Πατέρα, όχι όμως μια υπακοή στενική, μια υπακοή επιβεβλημένη. Ούτε μπορούμε να επιβάλλουμε στους ανθρώπους αυτό το οποίο θέλουμε, όπως το βιώνουμε αυτές τις μέρες, ούτε οι πνευματικές, ούτε οι κοσμικές εξουσίες. Αν εγώ θέλω άλλος να σωθεί και του το επιβάλλω, να ξέρετε ότι δεν είναι εν Χριστώ σωτηρία, είναι κάτι άλλο. Αυτή η επιβολή δεν είναι ορθόδοξη χριστιανική πίστη, ούτε εκκλησιαστική εμπειρία μπορεί να περιλαμβάνει αυτή η πίστη, αλλά είναι μια θρησκευτική μερίδα όπως τόσες και άλλες μερίδες. Αυτόν τον εμερισμό δεν το συναντάμε στο Χριστό. Ο Χριστός τα χαρίσματά μας τα εκκλησιοποιεί, τα παίρνει και τα κάνει ένα στο πρόσωπό Του. Μας ευλογεί συγνάκης και πυκνάκης, πυκνά δηλαδή εις τον βίο μας. Αλλά εμείς αδελφοί μου, και έτσι να κλείσω με αυτό το ερώτημα, φωνάζουμε προς τον Κύριο, μη το θέλημά μου γενέστο, αλλά το σώνε. Του λέμε, ναι Κύριε, να γίνει αυτό που εσύ θέλεις, ή προσπαθούμε να επιβάλλουμε εις τον Θεό του ουρανού και της γης να κάνει αυτό το οποίο εμείς θέλουμε. Αν κάνουμε το πρώτο, παρακαλούμε να γίνει το θέλημα του Θεού, Άγιε Πράτημα. Αν κάνουμε όμως το δεύτερο, πρέπει να το ψάξουμε μέσα μας και να το επανορθώσουμε. Θα μας ευχηθώ στην 14ήμερη πλέον καραντίνα, που εγώ του λέω καραμπίνα. Μαύρη ντίνα σημαίνει το καρά, στεφανίτικα καραντίνα, την οποία θα περάσουμε. Να έχουμε χρόνο ένας για τον άλλον αγαπητικά,
Και έτσι είναι κακό να πάρετε την Καινή σας Διαθήκη και να την διαβάσετε, την βάλετε μπροστά σας, να την αναγνώσετε με προσευχή και με ηρεμία. Ο Θεός το καλό, Χριστός Ανέστη αδελφοί, καλό σας βράδυ.